Τα τελευταία νέα, Μαρίνα μου, που έχουμε σε ό,τι αφορά αυτό που υπάρχει ένας πολιτικός σεισμός στην Ευρώπη για την άνοδο των ακροδεξιών και είναι τα τελευταία νέα. Υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πολιτικός σεισμός στην Ευρώπη για την άνοδο των ακροδεξιών, γιατί αυτό παρατηρήθηκε όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά το είδαμε και σε προηγούμενες εκλογές. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ολλανδίας, χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γερμανίας. 20% είχε καταφέρει να εξασφαλίσει, της Γαλλίας, με συγχωρείς, 20% είχε καταφέρει να εξασφαλίσει τότε η Μαρίν Λεπέν. Η ακροδεξιά της Γερμανίας όμως είναι μια άλλη ιστορία. Διότι οι Γερμανοί παραδοσιακά καταδικάζουν τα ακροδεξιά κόμματα λόγω και της ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και λόγω και του ναζιστικού κινήματος, του ολοκαυτώματος. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι Γερμανοί που αμφισβητούν το ολοκαύτωμα. Αμφισβητούν το ολοκαύτωμα, αλλά αυτοί δεν ήταν αρκετοί για να φτάσουν το κόμμα στο 13% που εξασφάλισε. 87 θέσεις στην Bundestag. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει και εξασφαλίζει ήδη 87 θέσεις. Γίνεται το τρίτο κόμμα της Γερμανίας, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας. Από πού πήραν τους ψηφοφόρους σε μετακινήσεις ψηφοφόρων? Ακριβώς αυτό. Ήταν τιμωρητική η ψήφος, λοιπόν. Ήταν ένα μήνυμα προς την γερμανική κυβέρνηση ότι εμείς σας θέλουμε λίγο πιο δεξιά. Σας θέλουμε λίγο πιο εναντίον της ισλαμοποίησης που επιχειρείται στη Γερμανία. Το μεταναστευτικό και η οικονομία ήταν τα δύο βασικά. 1.070.000 ψηφοφόροι προήλθαν από τα χριστιανικά κόμματα. Αυτό σημαίνει, Κατερίνα, την Άγγελα Μέρκελ και την Ένωση Χριστιανικών Κομμάτων. 500.000 ψηφοφόροι ήρθαν από τους σοσιαλδημοκράτες. 430.000 ψηφοφόροι προήλθαν από τους φιλελεύθερους. Μάλιστα. Και 700 και πλέον χιλιάδες ήταν οι νέοι ψηφοφόροι του AFD, μάλιστα, του ακροδεξιού κόμματος. Λοιπόν, Αντώνη, αναμένουμε νεότερα σε ό,τι αλλαγή σε ό,τι αφορά την πολιτική του Βερολίνου, γιατί είναι και η τέταρτη θητεία της Αγγέλα Μέρκελ. Ακριβώς, είναι η τέταρτη συναπτή θητεία. Από το 2005 εκλέγεται ανελιπώς στην καγκελαρία της Γερμανίας. Δεν υπάρχει πλαφόν στις θητείες που δικαιούνται. Μπορεί να βγαίνει για πάντα. Δεν υπάρχει πλαφόν. Μάλιστα, εδώ να τονίσουμε ότι η κυρία Μέρκελ ισοφαρίζει το ρεκόρ δύο προηγούμενων καγκελαρίων, του Helmut Κόλ, ο οποίος οδήγησε τη μεταπολεμική Γερμανία στην Ένωση της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, και προηγουμένως του Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο πρώτος καγκελάριος μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυρία Μέρκελ μάλλον θα πρέπει να έχει μια πολύ πικρή γεύση από αυτή την απείριο νίκη, όπως έχει πολύ σωστά χαρακτηριστεί, παρόλο το γεγονός ότι βρίσκεται για τέταρτη θητεία στην ηγεσία της χώρας. Αυτή τη φορά, είναι αυτό το ερώτημα που έχετε θέσει, μάλλον αναμένεται να αλλάξει κάποια πολιτική στην κυβέρνηση του Βερολίνου, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η σταθερότητα του μεγάλου συνασπισμού που υπήρχε στο παρελθόν. Άρα, ίσως η Μέρκελ, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το ρόλο του Βερολίνου, ίσως να αναγκαστεί αναλόγως με το σχηματισμό κυβέρνησης να λάβει υπόψη κάποιες από τις θέσεις των κομμάτων με τους οποίους θα συνεργαστεί. Με αυτούς που θα συνεργαστεί ακριβώς. Και θα πρέπει να δούμε με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί η κυρία Μέρκελ. Αυτή τη στιγμή οι σοσιαλδημοκράτες, το S5, έχει δηλώσει ότι θα είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό θα πρέπει να έχει και τη δική του σημασία, μάλλον, γιατί ακριβώς είναι αυτό που θέτουμε σε σχέση με την Die Linke και την αριστερά, η οποία έχει σταθερά μπει ξανά στο Bundestag. Κατά πόσον οι σοσιαλδημοκράτες θα έχουν μια στροφή στις αρχικές αριστερές τους θέσεις. Όταν και η κυρία Μέρκελ θα έχει για πρώτη φορά μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επικείμενη συνεργασία. Οι αριθμοί βγαίνουν μόνο με μια συνεργασία μεταξύ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του αδερφού κόμματος της Βαβαρίας, το SCU, μαζί με τους φιλελεύθερους, το F5, και μαζί με τους πράσινους. Αυτός ο συνασπισμός που έχει ονομαστεί συνασπισμός Τζαμάικας, τύπου Τζαμάικας. Ναι, μας το εξήγησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακριβώς για τον λόγο ότι προσωμιάζει με τα χρώματα της σημείας, μαύρο για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, χρυσό για τους φιλελεύθερους και πράσινο για τους πράσινους. Αυτός ο συνασπισμός έχει στο εσωτερικό του διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, ειδικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε σε σχέση με την πορεία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, και η κυρία Μέρκελ επιθυμούσε μια πολύ πιο ενδυναμωμένη και ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στο κομμάτι της οικονομίας. Κάτι που αυτή τη στιγμή με τους φιλελεύθερους στο συνασπισμό θα έχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή μιλούσε ο κύριος Γιούγκερ για ένα υπουργό οικονομικών και ένα ενιαίο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμούν οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι θα είναι μάλλον οι μελλοντικοί συνεργάτες της κυρίας Μέρκελ. Και βεβαίως... Το ίδιο έχει επιπτώσεις και για την Ελλάδα, όσο επίσης επιπτώσεις και για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Αυτό που μας καίει και εμάς περισσότερο. Είχε δηλώσει ακριβώς ότι δεν επιθυμεί, ή επιθυμεί μάλλον την αναστολή των, ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων των ενταξιακών της Τουρκίας. Κάτι που ακριβώς προβληματίζει και πρέπει να μας προβληματίζει σε σχέση και με τα κυπριακά δεδομένα. Και βεβαίως να προσθέσω. Παρεμβαίνεις από το θες. Συζήτηση κάνουμε. Βεβαίως να προσθέσω σε αυτά που λέει ο κύριος Μαυρίδης ότι. Ο κύριος Στυλιανού. Να προσθέσω ότι οι φιλελεύθεροι έχουν θέσει ως όρο να αναλάβουν το Υπουργείο Οικονομικών και συζητούν και για το Υπουργείο Εξωτερικών. Που είναι τα δύο πιο νευραλγικά υπουργεία τουλάχιστον που ενδιαφέρουν εμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Κομβικό σημείο ο σχηματισμός κυβέρνησης και με ποιο τρόπο θα, είναι αυτή η σύνθεση και ποιος θα είναι πού. Θα αλλάξουμε τώρα να πάμε, πριν σας αποχαιρετήσω, και στο θέμα του Κουρδικού. Αναμενόταν να πάμε πρώτα ειδησιογραφικά να μάθουμε, Αντώνη, τα τελευταία νέα από τη Μαρίνα Τιχαζικώστα. Υπήρξαν αντιδράσεις. Κάποιοι έλεγαν μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Τελικά διεξάγεται το κουρδικό δημοψήφισμα και αναλόγως του αποτελέσματος, ίσως αυτό να εξελιχθεί και φιάλτης για την Τουρκία. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα και ο Αντώνης ο Στυλιανού. Αλλά να πάμε να μάθουμε πώς διεξάγεται 8 η ώρα το πρωί άνοιξαν κάλπες, στις 6 το απόγευμα θα κλείσουν οι κάλπες. Έχουν κληθεί από την αυτόνομη κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν να συμμετέχουν σε αυτή την ψηφοφορία παρά τις... Συμβουλές της Τουρκίας για μποϊκοτάζ. Έχουν κληθεί λοιπόν να συμμετέχουν και οι Τουρκομάνοι, Κατερίνα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ποιοτική ανάλυση για το πώς ψήφισαν οι Τουρκομάνοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, δεν αμφισβητείται ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η διαφορά που θα έχουμε σε 3 μέρες είναι ότι θα γνωρίζουμε σε τι ποσοστό οι Κούρδοι ζήτησαν τελικά να γίνει ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν, να αποκτήσουν την πρώτη τους πατρίδα στη σύγχρονη ιστορία. Η Τουρκία είναι η πρώτη που αντιδρά. Καταρχάς έχουμε στα σύνορα του Ιράκ 2 σε εξέλιξη διαφορετικές στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Που γίνονται αυτή την ώρα. Που γίνονται αυτή την ώρα, που έχουν αρχίσει από χθες. Από τη μία είναι η Τουρκία, από την άλλη είναι το Ιράν, με βαρέα όπλα. Βρίσκονται και οι δύο στα σύνορα με το Ιράκ. Είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο. Αυτό είναι το ένα βασικό που θα πρέπει να παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει κλείσει τελικά το πέρασμα στο Χαμπούρ, στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ. Όμως έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι. Η Τουρκία θα παρακολουθεί βεβαίως τις διαδικασίες, θα παρακολουθεί το τι γίνεται. Δεν έχουν υπάρξει στο εσωτερικό του Ιρακινού Κουρδιστάν φασαρίες, όμως θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα κρίνει αναλόγως. Λοιπόν, ένα αποτέλεσμα που όπως όλα δείχνουν θα είναι υπέρ της ίδρυσης ουσιαστικά κουρδικού κράτους, αλλά κυρία Στυλιανού, για μια Τουρκία η οποία τώρα δεν φημίζεται κιόλας και δεν αποδεικνύει ότι σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες ή τα αποτελέσματα. Εδώ αμφισβήτησε συνθήκες. Τη συνθήκη της Λοζάνης. Αμφισβητεί και μετά. Ακόμη λίγο θα αμφισβητεί, θα λέει: εδώ είναι το χέρι μου, θα λέει ένας, και θα λέει: όχι, δεν είναι το χέρι σου, αυτό είναι το πόδι σου. Και θα. Πώς αναμένουμε αναλόγως να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα? Θα το δεχτεί δηλαδή ελαφρά την καρδία? Φυσικά όχι, και αυτό είναι η δική μου εκτίμηση και δεν θα απέκλει ακόμη και μια στρατιωτική επέμβαση μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Θα χειροτερεύσουν δηλαδή τα πράγματα. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα του κουρδικού δημοψήφισματος θα είναι στην μεγάλη του πλειοψηφία υπέρ του ναι. Να τονίσουμε φυσικά ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο πρόεδρος των Κούρδων, ο Μπαρζανί, είχε δηλώσει ότι αυτό θα του δώσει την νομιμοποίηση για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Βαγδάτης για ένα βελούδινο διαζύγιο. Να τονίσουμε ότι το ερώτημα του δημοψηφίσματος, και αυτό έχει τη δική του σημασία, δεν αφορά μόνο στην ανεξαρτησία του κουρδικού Ιράκ, αφορά στην ανεξαρτησία της αυτόνομης περιοχής των Κούρδων στο Ιράκ, αλλά και άλλες κουρδικές περιοχές, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη Συρία, όπου και εκεί έχουμε τα ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Υπάρχει το YPG στη Συρία, για παράδειγμα, οι Κούρδοι της Συρίας, αλλά φυσικά και για το ΠΚΚ στην Τουρκία. Άρα η Τουρκία φυσικά δεν επιθυμεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Το ίδιο φυσικά δεν επιθυμεί και το Ιράν για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν και τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα μεταξύ των ίδιων των Κούρδων. Έχουν χωριστεί ουσιαστικά σε δύο φατριές. Υπάρχει ο Μπαρζανί από τη μια και ο Ταλαμπανί από την άλλη. Δύο διαφορετικές πόλεις στο βόρειο Κουρδιστάν. Το Ερπίλ από τη μια, η Σουλυμανίγια από την άλλη. Υπάρχουν τα δικά τους προβλήματα. Δεδομένου ότι θα πάμε για ένα ηχηρό ναι υπέρ της ανεξαρτησίας και δεδομένου ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την Τουρκία, γιατί ακριβώς δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο για τους δικούς της Κούρδους. Άρα από το θεωρητικό ναι μέχρι τυχόν υλοποίηση μπορεί να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Θα υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί δεν μιλούμε ότι αύριο είσαι 72 ώρες, οπότε και θα. Δεν είναι όπως το Κυπριακό που λέμε, κάνουμε δημοψήφισμα και το επόμενο λεπτό ισχύει ναι, και μπαίνει σε εφαρμογή το σύστημα. Υπάρχει μια τεράστια μεταβατική περίοδος, θα χρησιμοποιήσουμε τους όρους του Κυπριακού. Ναι. Σίγουρα θα αναμένουμε όμως, αυτό είναι ένα ιστορικότατο γεγονός για τους Κούρδους. Είναι ένα αίτημα το οποίο είχαν εδώ και αρκετούς αιώνες. Αυτή τη στιγμή άρχισε να υλοποιείται το όνειρο για τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη γεωπολιτική σκηνή και σκακέρα η οποία τεχταίνεται στην περιοχή. Εμείς ως Κύπρος πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να αξιοποιήσουμε τυχόν ευκαιρίες που μια τυχόν τέτοια εξέλιξη στην εφαρμογή της, στην πράξη, μπορεί να τύχει αξιοποίησης για το δικό μας εθνικό ζήτημα. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Όμως, και σε σχέση και με τις γερμανικές εκλογές, όλα διασυνδέονται, ειδικά σε ένα γεωπολιτικό επίπεδο. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που έχουμε μια συγκεκριμένη εξωστρεφή πολιτική και θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις. Ακριβώς για να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες οι οποίες δυνατόν να αναδειχθούν σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο τεχταίνεται. Και να τις αξιοποιήσουμε δεόντως. Ευχαριστούμε κύριε Στυλιανού. Αλλά είναι και κίνδυνοι. Διότι εκτονώνονται πολλές από τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας, εκτονώνονται στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αυτό λένε πολλοί διεθνολόγοι. Έχουν αυξηθεί, θέλω να σου πω, είχε ανακοίνωση εχθές στο ΓΕΘΑ ότι έχουν αυξηθεί κατά 150% οι παραβιάσεις στο Αιγαίο. Αυτό είναι μια εκτόνωση που τη βλέπουμε ως αποτέλεσμα του κουρδικού. Και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε, σε αυτό που έχει πει η Μαρίνα πολύ σωστά, ότι η Τουρκία όποτε έχει εσωτερικά προβλήματα, και αυτό είναι εν μέρει ένα εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας, γιατί έχει τους δικούς της Κούρδους, η Τουρκία εκτενώνει την εσωτερική κρίση σε σχέση με τα τεχτενόμενα προς τα έξω, κυρίως προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Γνωρίζουμε τις παραβιάσεις στην αποκλειστική ζώνη. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μόλις σήμερα είχαμε νέο περιστατικό στους δρόμους της Κύπρου. Ένας 49χρονος